πείσει ότι αναβάλλονται οι εκλογές μέχρι νεωτέρας διαταγής. Στο Τέξας μεγάλες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει μετά τις καταρακτώδεις βροχές που έπεσαν τα τελευταία 24 ώρα. Η θερμοκρασία έχει κατέβει και ο χειμώνας είναι ήδη αρκετά βαρύς στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε ένα τμήμα της πλημμυρισμένης περιοχής στο Τέξας. Τρεις ακόμη εσωτερικές ειδήσεις, δύο ακόμη αναπτυξιακοί σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων ιδρύθηκαν στο νομό Αττικής. Όπως ανακοίνωσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αττικής ο Νομάρχης Πειραιά, Ανδρέας Φούρας, ο αναπτυξιακός σύνδεσμος δήμων Σαρωνικού Ημιτού με τη συμμετοχή και του Δήμου Βούλας έχει ευρύσει αναπτυξιακούς στόχους με άμεση προτεραιότητα τη δημιουργία νεκροταφείου. Ο αναπτυξιακός σύνδεσμος δήμων και κοινοτήτων Κυθήρων έχει ως πρώτο στόχο την επίλυση των συγκοινωνιακών προβλημάτων και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Τα γραφεία του Αθλητικού Κέντρου Νίκαιας καταστράφηκαν από την πυρκαγιά που εξεράγει τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του κέντρου. Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, σβήστηκε λίγο αργότερα, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν υπολογίζονται σε 500.000 δραχμές. Τέλος, για το κύπελο του Όλστερ, η Λίτφιλντ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού, πέτυχε μεγάλη νίκη στο γήπεδό της επί της Γκλεντόραντ με 2-0 και προκρίθηκε για τα ημιτελικά της διοργάνωσης αυτής. Τα γκολ πέτυχαν οι Μακάχη και Μάξουελ και τον αγώνα παρακολούθησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάτσεκ Γκμόχ. Κυρίες και κύριοι, αυτά για τώρα, περισσότερες ειδήσεις στις 9. Καλό σας βράδυ.